Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Οι ευλογίες πλησιάζουν. Τελευταίες μέρες, τελευταία λαχεία φωνάζαν παλιά η λαχαιοπόλη στο Μεϊντάνι. Οι υποψήφοι γυρνάνε δεξιά και αριστερά, ανεθερμένους σχέσεις. Και η τηλεόραση έχει το ρόλο της, γιατί η αναγνωρισιμότητα θα παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτές τις εκλογές. Κάποιοι βγαίνουν για πρώτη φορά, κάποιοι θέλουν να τους ξαναδούν για να δειγμηθούν ποιοι είναι. Ο άνθρωπος που έχουμε απόψε παρέα μας εδώ δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις, γιατί η θητεία του στην τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα είναι πάρα πολύ παλιά. Έχει γνώσεις, έχει προσφέρει και έτσι νομίζω ότι απλώς θα κάνουμε μια συζήτηση σαν να την κάναμε σε ένα καφενείο στο Μεϊντάνι να καθόμαστε και να κουβεντιάσουμε και όχι στην τηλεόραση. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Οξυλούρης. Καλησπέρα Γιώργο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τη συζήτηση θα την κάνουμε στο καφενείο στο Παραχώρι. Θα την κάνουμε στο Παραχώρι. Στο Παραχώρι, βέβαια. Στο Παραχώρι. Θα την κάνουμε στο Παραχώρι. Στο Πλάτανο. Και τι θα αγκαράσει, καλά τον Μπούρακο. Τη γειτονιά μου. Τη γειτονιά μου. Βέβαια. Ως Παραχωριανός θα σε καλέσω να κάνουμε να πιούμε καφέ. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Παραχώρι βέβαια είναι στα Νόγια, έτσι. Ο Νίκος Οξυλούρης λοιπόν και παλιός δήμαρχος. Πόσα χρόνια δήμαρχος είσαι? Τέσσερα. Ποια χρονολογία? 2003-2006. Και στην περιφέρεια είσαι τώρα? Από την ίδρυσή της και μετά. Από την ίδρυσή και μετά, ναι. Τόσα χρόνια. Και πάντα με το Σταύρο τον Αρνοδάκη. Το Σταύρο, βεβαίως. Ήταν επιλογή αυτονόητη για μένα, επιλογή ζωής. Συνεπής με την πολιτική μου και την γενικότερη στάση μου και με τον Σταύρο συμβαδίζουμε την ίδια πολιτική άποψη και νομίζω, όχι κομματική, πολιτική, για να το ξεκαθαρίσω για τον κόσμο, και νομίζω ότι πάει καλά στην εργασία και αποδοτικά. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά στην περιφέρεια που ίσως ο κόσμος το θεωρεί αυτονόητο, αλλά επειδή είχαμε και έχουμε έναν άνθρωπο που ξέρει την αυτοδιοίκηση, την ξέρει καλά και από μέσα και απ' έξω και από όλες τις θέσεις που μπορούν να την επηρεάσουν, νομίζω ότι εδραιώθηκε στη συνείδηση του κόσμου η περιφέρεια ως ένας θεσμός καινούριος όταν δημιουργήθηκε, αλλά ένας θεσμός που ήδη καταξιώθηκε στη συνείδηση του κόσμου και λειτουργεί για να ικανοποιήσει τους σκοπούς για τους οποίους φτιάχτηκε. Και νομίζω και κάτι παραπάνω από αυτό που περιμέναμε ενδεχομένως. Όμως ποτέ δεν απέκτησε την οικονομική αυτοτέλεια, έτσι. Είναι υποχρεωμένη να ζητά πόρους συνεχώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι τα κρατικά ταμεία συνήθως είναι άδεια. Κύριε Χιδηράκη, το θέμα της οικονομικής αυτοτέλειας, και χαίρομαι που το βάζετε έτσι, γιατί η κουβέντα θα είναι ελεύθερη και θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε 2-3 πράγματα. Το θέμα της οικονομικής αυτοτέλειας στην αυτοδιοίκηση είναι καθαρά πολιτικό. Τι σημαίνει αυτό, πώς το εισπράττουμε, με όποια εμπειρία υπάρχει. Τα προηγούμενη 30 ετία, ο δήμαρχος, ο εκάστοτε δήμαρχος, έπρεπε να κάνει το διαδρομιστή στα Υπουργεία για να πάρει χρήματα. Ναι. Μέχρι που ήρθε η πρώτη μεταρρύθμιση που άρχισε να κάνει ο Καποδίστριας, που άρχισε να θεσμοθετεί πράγματα στην αυτοδιοίκηση, που ήταν πραγματικά επανάσταση, που θεσμοθετούσε πόρους, μικρούς μεν, αλλά τους θεσμοθέτησε. Και οι αλλαγές που γίνονται, θεωρητικά γίνονται προς το καλύτερο. Και όπως έγινε η τελευταία μεταρρύθμιση με την περιφέρεια, κατάργησε τις νομαρχίες και ο δεύτερος βαθμός έγινε η περιφέρεια για να ενοποιήσει και τις διαφορές, αν θέλετε, αλλά και καλύτερο συντονισμό μιας ολόκληρης περιφέρειας. Ναι. Περπάτησαν βήματα. Αυτό που δεν περπάτησε είναι αυτό που λέμε αυτονομία και οικονομική και διοικητική. Δεν περπάτησε όσο θα θέλαμε. Αυτοδιοίκηση δηλαδή είναι πλασματικό το αυτοδιοίκηση? Άμα δεν έχει τη δυνατότητα, άμα δεν έχει τη δυνατότητα την οικονομική να σχεδιάζει και να υλοποιεί, αλλά εξαρτάται από την εκάστοτε βούληση της όποιας κυβέρνησης, καταλαβαίνετε ότι είναι ευτερουσμένες οι δυνατότητες που έχει η αυτοδιοίκηση. Ευτυχώς που η περιφέρεια Κρήτης, οι περιφέρειες, άρα και η περιφέρεια Κρήτης, διαχειρίζονται το ΠΕΠ, το αντίστοιχο, το οποίο είναι μια μεγάλη πηγή χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων. Και θα έλεγα για την Κρήτη, και πρέπει να το πω άλλη μια φορά, ότι έχουμε έναν περιφερειάρχη που ξέρει όχι μόνο τη διαχείριση, γιατί αυτό είναι υποχρέωσή του, υποχρέωση όλων μας, να γίνει τη χρηστή διοίκηση και διαχείριση, αλλά ξέρει να βρίσκει προσθετικούς πόρους. Mm. Αυτό είναι ένα συν στην Κρήτη και οφείλεται κυρίως στο Σταύρο, ο οποίος είναι παγκίνος
θα έλεγα γνωστό. Έχει κάνει και στην Ευρώπη. Ξέρει, έχει τον τρόπο. Ναι. Γίνεται μεγάλη απορρόφηση, δημιουργούνται οι συνθήκες για να μπορούμε να πάρουμε προσθετικούς πόρους. Όμως, τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης τα τελευταία ειδικά χρόνια, εξαιτίας της κρίσης, έχουν μειωθεί δραματικά, κυρία Χιδράκη. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Άμα πει κανείς νούμερα 60-70%, καταλαβαίνει πού πάει η δουλειά. Αυτό σημαίνει ότι, όταν λέμε αυτοδιοίκηση, σημαίνει ότι μπορούμε να αποφασίζουμε, αλλά να έχουμε και την οικονομική δυνατότητα να το κάνουμε. Ναι. Όσο δεν γίνεται το δεύτερο, η δεύτερη που είναι βασική προϋπόθεση, η αυτοδιοίκηση θα είναι μια κουτσουρεμένη. Δεν θα πω διοίκηση, είναι αυτοδιοίκηση, αλλά θα πρέπει ο στόχος να είναι να γίνει μια τοπική κυβέρνηση. Να μπορεί να αποφασίζει για τον τόπο μας και να έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Μπορεί να αποφασίζουμε, να σχεδιάζουμε τι θέλει, χρειάζεται η Κρήτη, αν δεν έχουμε τα μέσα. Και σαν δήμαρχος θα ξέρετε ότι ο Καλλικράτης σας φόρτωσε τα σχολικά κτίρια, αλλά λεφτά δεν σας έδωσε, θυμάμαι. Πολύ τότε, καλά το λέτε. Τι προβλήματα είχατε τότε, πού να βρείτε λεφτά να τα φτιάξετε. Η συντήρηση, αφήστε την κατασκευή, η συντήρηση είναι στους Δήμους, αφορά τους Δήμους. Αν δεν του δώσει το κράτος, αν δεν δώσει η πολιτεία τα αναλογούντα για τη συντήρηση, για την εύρυθμη λειτουργία θα έλεγα, δεν είναι μόνο η συντήρηση, να χαλάσει ένα σοβάς. Ναι, κατάλαβα. Αν δεν τα δώσει, καταλαβαίνετε ότι θα υπολειτουργεί στο σχολείο, δεν θα έχει τα μέσα που πρέπει να έχει, θα πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη οι πολίτες, οι σύλλογοι. Δεν είναι τρόπος λειτουργίας αυτός. Η λειτουργία των σχολείων θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, να έχει τη δυνατότητα να έχει τα μέσα που χρειάζονται. Και ο Δήμος που έχει την ευθύνη θα πρέπει να μπορεί να το κάνει. Αν του κόψουμε τη χρηματοδότηση, προφανώς δεν μπορεί να το κάνει. Κύριε Ξυδούρη, ο Σταύρος Αρναιωτάκης και εσείς προσωπικά έχετε κάνει τις 2 τετραετίες τώρα και πηγαίνετε για την τρίτη ουσιαστικά. Και εντάξει, την πρώτη χρονιά μιλάγαμε για όραμα της περιφέρειας. Τώρα υπάρχει πλέον όραμα μετά από 8 χρόνια ή απλώς διαχείριση αυτών που πετύχατε. Θα σας πω, κύριε Χιδράκη, και νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο για την πορεία της Κρήτης τα επόμενα χρόνια. Όταν θεσμοθετήθηκε η περιφέρεια, ένας καινούριος θεσμός που έπρεπε να ξεπεράσει αντιθέσεις και ειδικά στην Κρήτη είχαμε και τοπικισμούς, ναι. Βεβαίως. Είχαμε 4 νομαρχίες με το δικό της σχεδιασμό κάθε μια, με τη δική της πολιτική προβολής, για παράδειγμα τουρισμού, με τη δική της πολιτική για τα έργα οδοποιίας, τα έργα υποδομής. Καθένας διεκδικεί ένα νοσοκομείο για πάρτι του, γιατί έτσι έπρεπε να είναι, ως νομαρχίες. Λέω παραδείγματα για να δείξω τις αντιθέσεις που υπήρχαν. Σήμερα υπάρχει μια περιφέρεια η οποία ξεπέρασε τις αντιθέσεις. Ενοποίησε τους σχεδιασμούς. Καλό αυτό. Αυτό έχει γίνει πράξη. Μπορεί να μην φαίνεται, να μην το βλέπει κανείς με πρώτη ματιά έτσι, μπαμ, γιατί είναι ένα άειλο αποτέλεσμα. Αλλά σήμερα χρειάζονται στα Χανιά, έγιναν οι καταστροφές, η περιφέρεια Κρήτης πήγε και στάθηκε πάνω. Όχι η νομαρχία μόνο Χανίων. Όχι η περιφερειακή ενότητα, ας πούμε, τη Χανίων. Ακριβώς. Ναι, η περιφέρεια, το κατάλαβα. Αντιμετωπίζει ένα σύνολο. Το καταλαβαίνουμε. Ως σύνολο την Κρήτη και στα προβλήματα και στο σχεδιασμό και στο μέλλον της. Σήμερα λοιπόν η περιφέρεια Κρήτης έχει. Δηλαδή, ποιο είναι το όραμα τώρα. Και ξεκινάμε και συνεχίζουμε. Ποιο είναι το όραμα. Τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια η Κρήτη, από ό,τι φαίνεται, θα αλλάξει όψη σε σχέση με το τι θα συμβεί στα μεγάλα έργα και σε αυτά που έρχονται. Και δεν μιλάω μόνο, ΒΟΑΚ και ΣΥΑ. Δεν είναι μόνο αυτά. Προφανώς τα επόμενα 5-10 χρόνια όσο πάει θα πρέπει να έχει λειτουργήσει το αεροδρόμιο. Θα πρέπει να έχει δρομολογηθεί, για να μην πω ότι θα έχει εκτελεστεί ο ΒΟΑΚ με τους κάθετους άξονες, που είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Αλλά είναι παράλληλα τα ενεργειακά, που είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για την Κρήτη. Δεν αναφέρομαι σε αυτή τη φάση για τον πρωτογενή τομέα που είναι για τον τουρισμό, γιατί είναι θέματα που τα ζούμε τώρα και θα πρέπει να βρούμε τρόπο να τα βελτιώσουμε. Αλλά φαντάζεστε αεροδρόμιο καινούριο, καινούριος ΒΟΑΚ με όσους δρόμους μπορεί να γίνουν κάθετοι που θεωρούνται συνέχεια του αυτού του δρόμου. Απαραίτητη. Τα ενεργειακά που έρχονται, τι σημαίνει ενεργειακά. Τη ζήτηση ενέργειας. Θα μεγαλώσει τη δυνατότητα υποστήριξης των επενδύσεων στην Κρήτη. Σωστά. Η διασύνδεση, για παράδειγμα. Άρα είναι πρωταρχικό το θέμα της ενέργειας. Είναι κρίσιμο το ζήτημα. Μάλιστα. Το τι θα αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το όραμα που μπορεί κανείς να δει στα επόμενα 10-20 χρόνια. Μάλιστα. Συνέπειες αυτού, καλύτερη ανάπτυξη.
Εμείς έχουμε τουρισμό. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν μια Κρήτη που να έχει αυτή την υποδομή, τι τουριστικές μονάδες θα μπορεί να προσελκύσει, γιατί το περιβάλλον είναι ελκυστικό. Φανταστείτε τι μπορεί να κάνει στον πρωτογενή τομέα. Έμεσα, ακόμη και άμεσα θα έλεγα εγώ, οι μεταφορές θα είναι πιο εύκολες αν θέλετε. Οι προσβάσεις μέσω του αεροδρομίου και ο αριθμός των καλεσμένων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Δηλαδή φτιάχνουμε μια Κρήτη η οποία δεν θα έχει σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα. Αυτό πρέπει να το διαχειριστούν άνθρωποι με γνώση, με όραμα, με εμπειρία, με σοβαρότητα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Κατάλαβα τι εννοείται. Άρα είναι μια πρόκληση. Μεγάλη πρόκληση. Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Πολύ μεγάλη πρόκληση. Και επειδή πρέπει να πει κανείς ότι υπάρχει δυνατότητα σε εμάς να το κάνουμε ως περιφέρεια, ως ομάδα, ως περιφερειακή αρχή με τον επικεφαλή στο Σταύρο, τον Αρναουτάκη. Να πω με ένα παράδειγμα, η διαχείριση των απορριμμάτων, που είναι ένα κορυφαίο ζήτημα για το περιβάλλον και όχι μόνο σε όλη τη χώρα, στην Κρήτη έχει βρεθεί ενιαία διαχείριση απορριμμάτων μέσω του ΕΣΔΑΚ, αλλά είναι πρωτοβουλία και στήριξη της περιφέρειας με κοινή αποδοχή. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις στην Κρήτη. Και το κυριότερο, ένα έργο 100 και εκατομμυρίων γίνεται με δημόσια δαπάνη, χωρίς καύση, θα έλεγα με ήπια διαχείριση, ενιαία σε όλη την Κρήτη. Αυτό είναι έργο περιφέρειας, έργο Σταύρου Αρναουτάκη. Έχουν συμφωνήσει, ίσως είναι και πρωτοφανές να έχουν συμφωνήσει όλοι οι Δήμοι. Αυτό τι σημαίνει, ότι υπάρχει διάλογος, υπάρχει λογική αντιμετώπιση στα πράγματα, υπάρχει συνένεση, δημιουργείται ένα κλίμα ώστε να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα και να το αποτέλεσμα. Σήμερα υπάρχουν τα χρήματα, τα έχει εξασφαλίσει η περιφέρεια, για να μπορούν να δημοπρατηθούν και δημοπρατούνται έργα για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κρήτη, που είναι η μόνη περιφέρεια και η πρώτη πρωτοπόρα σε αυτό το τομέα στη χώρα. Καταλαβαίνω τι είναι. Με την ίδια λογική, με την ίδια φιλοσοφία αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις των επόμενων 10, 20, 30 χρόνων. Αυτό λοιπόν είναι το όραμα. Βεβαίως. Η Κρήτη είναι μια δύσκολη περιοχή. Έχει ορεινούς όγκους, έχει τουριστικές περιοχές της παραλίας, έχει και αγροτικό. Βεβαίως. Άρα τα 8 χρόνια αυτά που πέρασαν, νομίζετε ότι έγινε ισόρροπη ανάπτυξη? Θα καταφέρατε να κάνετε μια ισόρροπη ανάπτυξη? Σε γενικές γραμμές θα πω ναι. Όμως, αλίμονο ένας άνθρωπος αυτοδιοίκησης να πει ότι έγιναν όλα τέλεια και εδώ τελειώνουμε. Δεν έχει νόημα η λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, αν λυθούν τα προβλήματα μιας περιοχής, σημαίνει ότι πάβει να έχει ρόλο ο θεσμός. Ο θεσμός υπάρχει και λειτουργεί για να σχεδιάζει, να υλοποιεί, να μεγαλώνει, να βελτιώνει και να συνεχίζει την καλύτερη λειτουργία του τόπου στον οποίο αναφέρεται. Δηλαδή, ο τουρισμός πάει καλύτερα. Το βλέπουμε ότι γίνονται μονάδες, πολύ μεγάλες μονάδες, πεντάστερα ξενοδοχεία, που αν πείτε αυτό είναι το όραμα, και αυτό χρειάζεται. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μια ανωδική, θα έλεγα, πορεία που είναι, δεν είναι μόνο περιφέρεια. Σαν άνθρωπος του τουρισμού μιλάτε τώρα. Κοιτάξτε, είμαι επαγγελματίας όχι στον τουρισμό με την έννοια του στενού τουριστικού, αλλά έχω επαγγελματική σχέση με τον τουριστικό χώρο τώρα και 30 χρόνια. Και έχω εικόνα, αλλά αυτό δεν αφορά, είναι προσωπικό μου ενδεχομένως. Ναι, ναι. Ως περιφέρεια όμως, εμείς είμαστε εκεί για να στηρίξουμε τον τουρισμό, που είναι η βαριά βιομηχανία, κακά τα ψέματα, σωστά, μην κρυβόμαστε. Σωστά. Για να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους, να βελτιώνουμε, να μην τους δυσκολεύουμε τα πράγματα. Να μπορούμε να έχουν μια καλύτερη συγκοινωνία. Μακάρι να μπορούμε να έχουμε και τους δρόμους τους καλύτερους. ΒΟΑ και αεροδρόμιο που γίνονται βελτιώσεις. Γιατί αυτό θέλουν οι άνθρωποι. Δεν θέλουν να τους δυσκολεύεις. Κατάλαβα τι είναι. Αυτοί λένε αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου και βοήθησε με ό,τι μπορώ. Μη με δυσκολεύεις, λένε. Τώρα, ο κτηνοτρόφος των ανοιγείων ή των ανοιγείων περιοχών και ο αγρότης της Μεσαράς ή της Παιδιάδας δεν θα μπορούσαν τα προϊόντα τους να τα δίνουν στον τουρισμό και να έχουμε αυτό το καταπληκτικό πράγμα, τα προϊόντα της Κρήτης να πηγαίνουν στα ξενοδοχεία? Γιατί δεν έγινε μέχρι τώρα, έγινε αποσπασματικά? Η περιφέρεια μπορεί να κάνει κάτι σε αυτό? Το κάνει. Η περιφέρεια αυτό μπορεί να κάνει, να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να έρθουν σε επαφή αυτοί οι δύο τομείς, οι οικονομικοί τομείς της Κρήτης. Ο τουρισμός με την πρωτογενή παραγωγή. Ήδη υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες με κριτικά προϊόντα. Όχι όλες. Και όχι σε μεγάλο βαθμό. Ναι, 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 ναι.
Ένα πρώτο βήμα. Είναι θέμα κόστος, είναι πιο ακριβά. Είναι και θέμα κόστος. Είναι και θέμα κόστος. Είναι και θέμα πολιτικής βούλησης. Και είναι και θέμα γενικότερα της πολιτείας, της περιφέρειας, των δήμων, του κράτους, να μπορεί να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Mm. Δηλαδή, όταν ο άλλος βρίσκει φτηνότερα προϊόντα μαζικά εισαγόμενα από χώρες, τρίτες χώρες. Λογικό είναι να προτιμήσει. Ναι. Λογικό είναι το προτιμήσει. Πρέπει λοιπόν να του δώσουμε κίνητρα. Mm. Να μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Για να περάσει η κριτική διατροφή, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό να περάσει στον ξένο, που θα τη μάθει, θα μείνουν τα χρήματα εδώ, που θα γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής για έξω. Σωστά. Για να μπορούμε να το πουλήσουμε και έξω. Το λάδι, τα προϊόντα, το κρασί και όχι μόνο. Σε αυτό θέλει δουλειά. Δεν τελειώνει εκεί η ζωή. Θέλει δουλειά και θέλει δουλειά σοβαρή από όλους. Και καλή θέληση και στήριξη από την περιφέρεια, στήριξη από την πολιτεία για να μπορεί. Δεν είναι μόνο παραγωγικό το θέμα. Κατάλαβα. Είναι πολύ παραγωγικό. Ναι. Γίνεται δουλειά, δεν είναι ικανοποιητική ή τουλάχιστον δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να φτάσει κάποια στιγμή. Αποκλείεται να μιλήσουμε για όλα τα θέματα της περιφέρειας. Θα πάρουμε μερικά αποσπασματικά. Κατά την άποψή μου, από τα πιο σοβαρά. Έβρεξε καλά φέτος και γεμίσανε τα ταμιευτήρες. Λύθηκε το πρόβλημα του υδάτινου δυναμικού της Κρήτης, της διαχείρισης των υδάτων. Όχι. Για ένα χρόνο μπορεί να λύθηκε. Η περιφέρεια τι κάνει. Τι μπορεί να κάνει. Τι μπορεί να κάνει η περιφέρεια Κρήτης. Η πολιτική της περιφέρειας σε σχέση με την διαχείριση των υδάτων είναι παρόμοια με τη λογική της διαχείρισης των απορριμμάτων ενιαία στην Κρήτη. Mm. Η πολιτική προωθεί είναι ενιαία διαχείριση των υδατικών πόρων στην Κρήτη. Με ό,τι αυτό έχει να κάνει. Τι σημαίνει αυτό, να το κάνουμε λιανά. Πού υπάρχει νερό. Mm. Πώς μπορούμε να το μαζέψουμε, να το διαχειριστούμε μεταφέροντάς το ανάλογα για άρδευση. Κατάλαβα. Πού δεν υπάρχει νερό, να γίνουν φράγματα. Τα φράγματα δεν είναι μόνο αρμοδιότητα τη περιφέρεια. Θα έλεγα δεν είναι τη περιφέρεια. Ο σχεδιασμό μπορεί να είναι δικό μα. Το έργο, όπως ελέμεις, δεν έγινε από την περιφέρεια. Κεντρική διαχείριση. Είναι ναι. Κεντρική διαχείριση. Αλλά αυτό δεν γίνεται ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την περιφέρεια μόνο. Πρέπει να υπάρχει και υπάρχει. Γίνεται. Η ενιαία διαχείριση, προσπάθεια η ενιαία διαχείριση που ξαναλέω είναι να βρεθούν οι πηγές που τις ξέρουμε, οι δυνατότητες που μπορεί να συλλεγεί νερό με φράγματα που υπάρχουν και γίνονται και πρέπει να ολοκληρωθούν και ολοκληρώνονται, έτσι ώστε να υπάρχει μια, όχι κατανομή ισομερής, αλλά να υπάρχει ενιαία διαχείριση με την έννοια ότι δεν μπορεί να έχω εγώ νερό και να μην έχει ο άλλος. Μάλιστα. Αυτό είναι μια πολιτική που ήδη προωθείται, έχει αποτελέσματα. Βλέπετε το φράγμα όπως ελέμη, υδροδοτή Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Είναι μια πολιτική που κάπως έτσι πρέπει να οδηγηθούμε. Δεν μπορεί να στερούμε εγώ νερό όταν ο άλλος το ρίχνει στη θάλασσα. Είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Βεβαίως η ενιαία διαχείριση είναι και προτεραιότητα στην πολιτική. Δηλαδή, αν ακούσετε τον Περιφερειάρχη, αναφέρεται πάρα πολλές φορές γιατί το όραμα όσον αφορά την ενιαία διαχείριση και ποιες ενέργειες γίνονται. Mm. Προφανώς δεν γίνεται σε ένα βράδυ. Αλλά γίνονται πράγματα για να υπάρχει αυτό που λέμε ενιαία διαχείριση του δημόσιου αγαθού που είναι το νερό. Μάλιστα. Για να μπορεί να. Δεν μπορεί να διψά ο ένας και ο άλλος να ποτίζει και να πετάει το νερό στη θάλασσα. Είναι κρίμα και άδικο. Αυτό γίνεται με συγκεκριμένες ενέργειες. Μπορούμε να τις πούμε όποτε θέλετε, αλλά είναι κύρια πολιτική. Να βρούμε δηλαδή. Κάποια στιγμή χρόνο να τα Βεβαίως. Πούμε και περισσότερα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι που αφορά τον τόπο σου. Βεβαίως. Τον τόπο σας. Βεβαίως. Συγγνώμη, γιατί από τον πληθυντικό πάω στον ελληνικό λόγο της γνωριμίας. Ενώ η τηλεόραση απαιτεί τον πληθυντικό της ευγενίας. Της ευγενίας, σωστά. Ναι. Λοιπόν, ο δρόμος στα Νόγια πότε θα τελειώσει. Αυτό που κάθε φορά που πηγαίνω στα Νόγια φτάνω κοτόπουλο από τη ζαλάδα μου. Κοιτάξτε, τώρα τελειώνει φέτο το 19 το κομμάτι που πάει μέχρι το Αστηράκι. Mm. Είναι δημοπρατημένο, με τα χρήματα συμβασιοποιημένα, δουλεύεται. Έχει μια μικρή καθυστέρηση λόγω αρχαιολογίας, αλλά είναι μέσα στα πλαίσια των συνήθων, ας πούμε, καθυστερήσεων που μπορεί να έχει. Αλλά εδώ είναι δικαιολογημένο, γιατί η αρχαιολογία λίγο μας καθυστέρησε. Ευτυχώς, μετά από αρκετή καθυστέρηση, βγήκαν 5 εκατομμύρια ευρώ και θα συμπληρωθούν και 2 εκατομμύρια από την περιφέρεια για τον προϋπολογισμό του έργου από τα όρια του νομού Ηρακλείου Ρεθύμνου μέχρι και τα Νόγια. Είναι ένα κομμάτι δύσκολο, με προϋπολογισμό περίπου 7 εκατομμύρια. Έχουν βγει τα χρήματα. Θα ακολουθήσει πια η διαδικασία της δημοπράτησης που έχει ένα χρόνο περίπου 8 μήνες, τόσο περίπου χρειάζεται. Εκτιμώ ότι μέχρι τέλος του χρόνου, αρχές του άλλου, θα έχουμε
δημοπρατημένο. Μην το πάρετε της μετρητής, γιατί καμιά φορά... Εντάξει, ήθελα έτσι πληροφοριακά το είπα. Ναι, αλλά είναι, έχει μπει στη ράγα. Έχει μπει στη ράγα. Από τον Κυλιστό, που είναι τα όρια των δύο νομών, μέχρι και τα Νόγια και ξεπερνά τα Νόγια. Και εκτιμώ ότι το χρονοδιάγραμμα θα είναι 2 με 3 χρόνια. Εντάξει. Δηλαδή, η επόμενη πενταετία θα έχει έναν δρόμο σαφώς καλύτερο και γρηγορότερο από τον... και ασφαλέστερο από αυτόν εδώ. Να πω ένα στοιχείο για αυτό το δρόμο. Μόνο μου πείτε νούμερα. Το νούμερο είναι πολύ απλό. Ο δρόμος Ηράκλειο-Ανόγια τώρα έχει μέσα ταχύτητα 29 χιλιόμετρα. Τόση είναι, με βάση τη γεωμετρία του. Οι στροφές, οι ευθείες κλπ. Ο καινούριος έχει 63. Καταλαβαίνετε πώς. Θα πηγαίνουμε για καφέ. Για γαλατομπούρικο στο Μεϊντάνι. Για καφέ. Λοιπόν, ακριβώς, κάτι άλλο τώρα. Τόσα χρόνια τώρα, λόγω του τουρισμού, ο Βοράς είναι η προνομίουχος περιοχή. Είναι. Οι προηγούμενες ερωτήσεις αφορούσαν γενικότερα την Κρήτη. Ας πάμε στο νομό Ηρακλείου, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, να σας πω μερικά πράγματα. Ναι. Να πω μερικά. Ο Βοράς είναι λόγω του τουρισμού ο ανεπτυγμένος. Σωστά. Η αγροτιά στη μέση, κάτι έγινε. Ο Νότος είναι παραμελημένος. Αλήθεια. Δεν είναι. Αλήθεια είναι. Ούτε δρόμους έχει, ούτε ανάπτυξη έχει. Και είναι το ωραιότερο κομμάτι του νομού Ηρακλείου. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Να πούμε όμως ότι τώρα πια μετά από 50, δεν ξέρω πόσα χρόνια, ο δρόμος Ηράκλειο Μεσαρά τελειώνει. Σε ένα μήνα, σε δυο, σε τρεις θα τελειώσει. Όχι, τώρα πια δεν υπάρχει. Άμα το περπατήσετε θα το δείτε. Το έχω περπατήσει, αλλά έχω τρομάξει με τις διακοπές τόσα χρόνια. Εκεί στον Απομαρμά έχει μείνει, Απομαρμά. Όχι, νομίζω ότι πια έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Έχει τελειώσει με την έννοια ότι υπάρχουν και περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει, ο δρόμος που ήταν ένα αίτημα δικαιολογημένο, πολλών χρόνων αίτημα, θα φτάσει πολύ σύντομα να είναι... στην κυκλοφορία. Φτάνουν στις μοίρες. Αυτό λοιπόν αυτόματα δίνει άλλη δυνατότητα στην περιοχή. Κοιτάξτε όμως για τη Νότια Κρήτη. Υπάρχει ένα αίτημα ο νότιος οδικός άξονας ΝΟΑΚ. Εγώ δεν νομίζω, κύριε Χιντηράκη, ότι η Νότια Κρήτη χρειάζεται έναν οδικό άξονα όπως ο Βόρειος. Και εγώ δεν νομίζω. Αν γίνει αυτό, σημαίνει ότι πάμε να κάνουμε την Κρήτη όλη τσιμέντο. Ναι. Η Νότια Κρήτη έχει πραγματικά πολύ μεγάλες ομορφιές. Μην τις χαλάσουμε. Να του δώσουμε τη δυνατότητα με τους κάθε τους άξονες από το Ρέθυμνο, από το Ηράκλειο, από την... Να διακινεί και τα προϊόντα και τον κόσμο. Για να υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Σωστά. Και μια επιχείρηση ευκολύνεται. Μεταφέρονται τα νερά που έχουμε τώρα. Σωστά. Ξέρετε τι πρόβλημα υπάρχει. Το κόστος είναι η μεταφορά τους τελικά. Τι νομίζετε. Ναι. Και τα προϊόντα των ανθρώπων τα βγάζουν από τον τυμπάκι και κάνουν ώρες να ανεβούν πάνω. Να τους δώσουμε την εύκολη πρόσβαση και οι επιχειρήσεις και οι αγρότες μπορούν εύκολα να το αξιοποιήσουν αυτό το αγαθό που τους δίνει, που πρέπει να τους δίνει η πολιτεία. Δεν νομίζω όμως ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε ως Κρήτη έναν νότιο οδικό άξονα παρόμοιο με το βόρειο. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν πρέπει να υπάρχει πρόσβαση και βελτίωση καλύτερες συνθήκες, ακόμη και αυτό που λέμε ΝΟΑΚ, δηλαδή νότιος οδικός άξονας, Ιερά Πέτρα, Βιάνος. Σωστά. Μοίρες. Πρέπει να υπάρχει. Πίσω από τα Αστερούσια. Πίσω από τα Αστερούσια. Λέντα. Αυτοί οι δρόμοι. Αγία Γαλήνη και λοιπά. Ήδη είναι σε μια φάση που κατασκευάζονται καινούργοι, βελτιώνονται οι παλιοί. Θα πρέπει να είναι ασφαλείς οι δρόμοι. Δεν μπορεί να είναι ΒΟΑΚ, αλλά πρέπει να είναι σύγχρονοι δρόμοι. Για να μπορεί να μετακινείται εύκολα ο κόσμος. Να μπορούμε να του δώσουμε την ανάπτυξη, τη δυνατότητα ανάπτυξη, αλλά όχι αυτό που έχει γίνει. Κατάλαβα τι εννοείται. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που έγινε. Χερσόνησο, Γούβης, Χερσόνησο, Μάλια. Όχι. Αυτό δεν θα πρέπει να το επιδιώξουμε. Τουρισμός, ναι. Ναι. Ποιος τουρισμός να πάει εκεί. Μιας, να πούμε, πιο ήπιας μορφής. Σωστά. Γιατί δεν είναι οι τουρίστες όλοι ήλιο θάλασσα. Να μην γίνουν μεγάλες τουριστικές μονάδες. Ας παραμείνουν αυτές, όπως έχουν τα πράγματα λιγάκι. Και μεγαλύτερες μπορεί να γίνουν. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν και άλλα είδη τουρισμού. Αν αλλιώσουμε το τοπίο και το περιβάλλον. Αν αλλιώσουμε το τοπίο, ύστερα μπορούμε να αναπτύξουμε άλλου είδους τουρισμού. Αγροτοτουρισμό. Δηλαδή μπορούμε να πάμε τουρισμό με τόσα μοναστήρια. Θρησκευτικό τουρισμό που δεν τον έχουμε αναδείξει όσο πρέπει. Δηλαδή να δώσουμε μια άλλη διάσταση σε αυτό το κομμάτι. Μην το κάνουμε Χερσόνησο Μάλια. Κατάλαβα τι είναι. Επειδή ο χρόνος της τηλεόρασης φεύγει πολύ γρήγορα, γι' αυτό θα πω και εγώ γρήγορα. Στο πρόγραμμα λέτε ανάδειξη φυσικών πόρων. Μας το εξηγείτε με λίγα λόγια. Ένας από τους σκοπούς σας είναι η ανάδειξη των φυσικών πόρων. Νομίζω το νερό
Το είπαμε. Ναι, νομίζω ότι όταν λέμε φυσικού σπόρου δεν εννοούμε ορυχτά. Έτσι. Δεν εννοούμε ορυχτά. Όταν ήμουν μικρό, θυμάμαι ένα ορυχείο στη, κάτω από τη Μεσαράκη, στα Γιούς 10 δίπλα. Λιγνίτη. Προσπάθησαν να βγάλουν λιγνίτη. Ναι, αν υπάρχει, αν υπήρχε, γιατί όχι. δεν εννοούμε ορυχτά. Ναι, δεν εννοούμε ορυχτά κατά ανάγκη. Ποια άλλη είναι η πολυφυσική πόρη. Η φυσική πόρη είναι η ομορφιά τη Κρήτη. Εγώ θα το πω έτσι λίγο πιο φιλοσοφικά. Προφανώς φυσική πόρη εννοούμε ότι πρέπει να μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό που παίρνει γύψος, για παράδειγμα. Αν υπάρχουν, και βέβαια πρέπει να αξιοποιηθούν. Είναι δυνατόν να φτάνουμε σε ένα σημείο να φέρνουμε υλικά λατομείου εισαγόμενα. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Όπου υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να αξιοποιηθούν, υπάρχει μάρμαρο. Το ξέρω ότι υπάρχει το ξέρω, μάρμαρο. Το ξέρω. Όλο αυτό το πλέγμα θα πρέπει να είναι υπό την καθοδήγηση της περιφέρειας. Βέβαια, δεν μπορεί να πάμε να κάνουμε ένα λατομείο οπουδήποτε. Σωστά. Και υπάρχει... να αφήνουμε μετά ένα χάσμα στο βουνό, και να... Βεβαίως. Αυτό που βλέπουμε και τώρα. Τώρα, με την ευρεία του έννοια, φυσικός πόρος δεν είναι η αιωλική ενέργεια και η ηλιακή ενέργεια. Είναι. Αυτό το πλέγμα, γιατί καμιά φορά λέει ο άλλος φυσικός πόρος και θεωρεί ότι θα ανοίξουμε μια τρύπα, βγάλω πετρέλαιο. Όχι. Αυτό είναι, κατάλαβα. Γι' αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Ναι, είναι ένα πλέγμα μιας, να το πω, ήπιας αξιοποίησης των δυνατοτήτων της Κρήτης. Είτε σε υπέδαφος, είτε σε αέρα. Δεν χρειάζεται να το προεκτείνεται πάρα πολύ. Νομίζω ότι ναι. Το προσδιορίζουμε. Η περιφέρεια τι μπορεί να κάνει για την επιχειρηματικότητα. Είναι και αυτό ένα από τα γραμμένα στο πρόγραμμά σας. Ναι. Τι μπορεί να κάνει η περιφέρεια στην επιχειρηματικότητα. Αυτό που πρέπει να κάνει η περιφέρεια στην επιχειρηματικότητα είναι να μην βάζει εμπόδια. Να μην βάζει εμπόδια. Να σταματήσει τη γραφειοκρατία. Να την ευκολύνει σε αυτό που θέλει να κάνει για να επεκτείνει τη δραστηριότητα του επιχειρηματίας. Όταν του δυσκολεύουμε την όποια πρωτοβουλία, προφανώς όχι δεν δυσανεσχετίζει, μπορεί να φύγει να πάει αλλού. Παραδείγματος χάρη. Η περιφέρεια έχει υπό την ευθύνη της την λειτουργία του αναπτυξιακού νόμου, την εφαρμογή του μάλλον, μέχρι 3 εκατομμύρια. Υπάρχει διεύθυνση αναπτυξιακού προγραμματισμού που διαχειρίζει τις επενδύσεις. Αν λοιπόν με τη λειτουργία της υπηρεσίας δυσκολεύουμε τον επιχειρηματία που πάει να κάνει μια επένδυση, κοιτάξτε, 3 εκατομμύρια. Ναι. Δεν είναι λίγα χρήματα. Ναι. Κάνει μια επένδυση τεράστια. Και η υπηρεσία, ο νόμος, η περιφέρεια, το κράτος τον δυσκολεύει. Ξέρετε τι θα κάνει την άλλη φορά. Δεν θα κάνει επένδυση και ενδεχομένως να σηκωθεί να πάει αλλού. Η περιφέρεια λοιπόν σήμερα που λειτουργεί το αναπτυξιακό νόμο, τη διεύθυνση αναπτυξιακού προγραμματισμού που υπάρχει, στην οποία είχα την τύχη να είμαι 4 χρόνια εντεταλμένος, προσπαθεί να ξεμπλοκάρει τις δυσκολίες, γραφειοκρατικές ή όχι, που υπάρχουν κατά ψέματα στο όλο θεσμικό πλαίσιο από τον νόμο, από τον κεντρικό νόμο. Σήμερα. Είναι καλύτερες συνθήκες σήμερα. Πολύ καλύτερες, κύριε Χιδηράκη. Είναι πολύ καλύτερες. Δηλαδή, οι επενδύσεις που πάνε και έχουν, που τρέχουν σωστά με βάση τα. Ας πούμε, δεν απογοητεύουν κάποιοι να φύγει. Όχι, βέβαια. Α. Θα έλεγα ότι 10 χρόνια πριν μπορεί να ήταν αλλιώς τα πράγματα, δεν θέλω να αναφερθώ στο παρελθόν. Εμείς έχουμε αναλάβει όλη τη διαδικασία του αναπτυξιακού νόμου από το 2011 και μετά, όπως ήταν το ΠΕΠ, από το 2011, το δεύτερο εξάμεινο μάλιστα. Και νομίζω ότι αυτά τα χρόνια που πέρασαν, όλες οι δυσλειτουργίες που υπήρχαν, γιατί υπήρχαν, ξεμπλοκαρίστηκαν, έκλεισαν οι φάκελοι, προχώρησαν επενδύσεις. Και έχει δρομολογηθεί. Σήμερα πάνε οι επενδυτές και κάνουν μια πρόταση. Και άμα πάει κανείς στην υπηρεσία ή μπορεί να ερωτηθεί, έχω μια εξαιρετική υπηρεσία εκεί. Εξαιρετική όμως υπηρεσία, στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, η οποία στέκεται αρρωγός στον επενδυτή. Δεν τον βλέπει ως ένα επενδυτή που θα πάει να βγάλει κέρδος, γιατί πρέπει να βγάλει κέρδος. Να τον ευκολύνει. Στον ενθουσιασμό σας υποκλίνουμε. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει οποιοδήποτε και μπορεί να το επιβεβαιώσει. Τουλάχιστον μεγαλύτερος αριθμός των επενδυτών. Κύριε Ξεντούρη, σε μια εποχή δύσκολη. Δύσκολη, γιατί δεν ξεπεράστηκε τίποτα. Αυτά τα που βγήκαν από τα μνημόνια, αυτά είναι μόνο έχουμε, για να τα κουβεντιάζουμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και όλες οι κρατικές υπηρεσίες και όλοι οι οργανισμοί πρέπει να βοηθήσουν αυτό που λέτε στην ανάπτυξη ή στην θέση εργασίας. Η περιφέρεια, τι μπορεί να κάνει για να μειώσει την ανεργία στην Κρήτη. Μπορεί, έχει τα μέσα να κάνει κάτι, δηλαδή να κάνει μικρά έργα ή τι άλλο μπορεί να κάνει. Πολύ καλή ερώτηση και μου αρέσει ότι η κουβέντα είναι σε πολύ ψηλό και φιλοσοφικό επίπεδο, γιατί πραγματικά είναι κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να κάνει. Για να καταλάβει και ο κόσμος τι μπορεί να κάνει η περιφέρεια.
Για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο είναι πολλά. Για την ενεργεία. Κοιτάξτε, η ανάπτυξη είναι το κρίσιμο ζήτημα που θα μειώσει την ενεργεία στη χώρα. Ας το μεταφέρουμε στην Κρήτη. Πώς δημιουργείται ανάπτυξη? Δημιουργείται με τις δημόσιες επενδύσεις και με τις ιδιωτικές επενδύσεις. Ναι. Αν λοιπόν η περιφέρεια, μια και μιλάμε για περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση δεν κάνει επενδύσεις, δεν κάνει έργα. Επενδύσεις εννοώ, όχι επενδύσεις επιχειρηματικές. Κατάλαβα την ιδέα. Πρώτον, δεν βοηθά να μειωθεί η ενεργεία. Δεύτερον, δεν βοηθά το να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα. Άρα, η περιφέρεια θα πρέπει να τονώσει τα έργα, τις δημόσιες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στο βαθμό που την αφορούν ή και ακόμα και περισσότερο, να πιέσει να γίνουν μεγαλύτερα στον τομέα που δεν είναι δικός της, ΒΟΑΚ παραδείγματος χάρη. Για να υπάρξει απασχόληση, ο πρώτος άξονας της ανάπτυξης, απασχόληση, πλούτος στην περιοχή και να βελτιωθεί η δυνατότητα των επενδυτών για να έχουν καλύτερες συνθήκες για να επενδύσουν. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει η ανάπτυξη μόνο από ιδιώτες. Θα πρέπει το κράτος, με όποια μορφή του, να κάνει τις υποδομές, τα δημόσια έργα, τις δημόσιες επενδύσεις που λένε, για να μπορεί να δώσει θέσεις εργασίας, αλλά και να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα του ιδιώτη. Αυτό θα βοηθήσει και πάρα πολύ τους νέους να μην φεύγουν έξω. Πάμε λοιπόν τώρα μετά, όταν αρχίσει αυτή η φάση της ανάπτυξης, που έτσι πρέπει να γίνει σε όλα τα κράτη, αυτό επιδιώκουν να κάνουν, με το να δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης. Ισραήλ πλούτος, μένει πλούτος στη χώρα. Υπάρχουν θέσεις απασχόλησης για τους νέους. Απασχολούνται και το επιστημονικό δυναμικό σε ένα μεγάλο βαθμό. Όταν όμως δεν υπάρχει, όταν υπάρχει ανεργία, που είναι η μεγαλύτερη αδικία, αν θέλετε, στην ανθρώπινη ζωή, να είναι ο ένας κάθεται να μην έχει δουλειά και ο άλλος να περιμένει να του δώσει ένα επίδομα. Και αυτό πρέπει να γίνει. Όταν πρέπει να γίνει, να δοθεί. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει να έχει δουλειά, να έχει σοβαρή δουλειά, να παίρνει ένα καλό. Άρα έχει ρόλο η περιφέρεια. Βεβαίως έχει ρόλο. Αυτό ήθελα να ακούσω. Βεβαίως έχει ρόλο. Ναι. Αυτό κάνει η περιφέρεια. Τόση ώρα προσπαθώ να μας εξηγήσετε και στον κόσμο μας. Αυτό κάνει το ρόλο της περιφέρειας, γιατί δεν τον ξέρουν πολλοί. Δεν ξέρουν πού φτάνει και πού. Ακριβώς αυτό κάνει η περιφέρεια. Μάλιστα. Και νομίζω το κάνει με πολύ θετικό τρόπο. Αν πει, λογούμε τα γένια μας που δεν έχω σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Πρέπει να πούμε στα πράγματα που γίνονται. Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, στις επενδύσεις που κάνει, τις δημόσιες επενδύσεις, τα έργα δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε από τους πρώτους. Έχουμε στα πλαίσια τα οικονομικά της χώρας κλπ. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και πιστεύουμε με μεγάλη επιτυχία. Δεν φτάνει. Αυτό θα συνεχίσει. Αυτό δεν θα συνεχίσει. Και πρέπει να συνεχίσει με πιο έντονο ρυθμό. Θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα γίνει αυτό που χρειάζεται. Δημόσιες επενδύσεις από την περιφέρεια. Καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοώ. Για να μπορεί και η επιχειρηματικότητα να μην δυσκολεύεται, να το πω πιο λαϊκά για να μπορούμε να το καταλάβουμε. Κύριε Ξυλούρη, στο ένα λεπτό που μας μένει, για όλα αυτά που είπατε μέχρι τώρα, στα 25 λεπτά που κουβεντιάζουμε, και για ποια άλλα πράγματα θα πρέπει να σας εμπιστευτεί ο κόσμος, ο πολίτης της Κρήτης, την διαχείριση και πάλι για μια τετραετία? Είπαμε μερικά, για ποια άλλα πράγματα θα πρέπει να εμπιστευτεί το Αρναουτάκι και εσάς? Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να μας εμπιστευτεί τον Σταύρο τον Αρναουτάκη και την περιφέρεια και σημειώνω να έχει ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο. Θα έλεγα πάρα πολύ καλό, πολύ ανταγωνιστικό, και αυτό δείχνει τη διάθεση του κόσμου να συμμετέχει. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξει το συνδυασμό μας, γιατί πιστεύω ότι μπορούμε καλύτερα, δεν μπορούμε μόνο εμείς, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε καλύτερα να εδραιώσουμε το μέλλον της Κρήτης τα επόμενα χρόνια με πιο, θα έλεγα, πιο σίγουρη την Κρήτη στο μέλλον της. Μπορούμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε αυτό που η Κρήτη χρειάζεται για να έχει πραγματικά ευίωνο μέλλον, γιατί είμαστε ένας τόπος ευλογημένος. Και αν εμείς δεν τον διαχειριστούμε σωστά, καταλαβαίνετε ότι είμαστε και ανάξιοι ως κριτικοί. Θεωρώ όμως ότι η ίδια η Κρήτη οδηγεί, δείχνει που πρέπει να πάει. Ποιος πρέπει να την οδηγήσει εκεί, ποιος πρέπει να είναι στο τιμόνι? Πρέπει να είναι ένας άνθρωπος, μια ομάδα που έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει και έχει ένα όραμα που θέλει να την οδηγήσει. Νομίζω ότι ο Σταύρος
Το έχει αποδείξει. Μπορεί να το λέμε καμιά φορά και να είναι εκ του περισσού. Δεν νομίζω ότι ο δικός μου λόγος χρειάζεται πια να το πω. Μπορεί, η ομάδα μπορεί, όλοι μαζί ως περιφέρεια Κρήτης, θα έλεγα, συμπεριλαμβάνοντας και την αντιπολίτευση ακόμα. Κατάλαβα τι εννοείτε. Το όλοι μαζί το είπατε, το εξηγήσατε. Μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Έχουμε έναν πολύ καλό μπροστάρι, έχουμε έναν πολύ καλό οδηγό, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα με διάθεση, με θέληση να πάρουμε την Κρήτη από εδώ που έχει έρθει μέχρι τώρα να την πάμε. Να το πάτε στο μέλλον. Να την πάμε στο μέλλον. Αυτό πιστεύω, αυτό διεκδικούμε και αυτό πιστεύω ότι θα μας δώσει ο κρητικός λαός. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κουβέντα κύλησε σαν άμασα στο Περαχώρι και πίναμε τον καφέ εκεί κάτω από τα δέντρα. Αλλά ήταν λίγο στο χρόνο. Ήταν 30 λεπτά μόνο. Ήταν νομίζω ευχάριστη και ίσως επικοδομητική για τον κόσμο να καταλάβει τι ρόλο παίζει η περιφέρεια. Να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χιδηράκη. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι.